Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δείτε οι γυναίκες είναι την κρίση σας. Η κρίση από πίσω όμως κρύβει μία άρνηση. Η κρίση βολεύει. Γιατί η κρίση σε παίρνει έξω τον εαυτό σου. Ο νους κρίνει όμως. Μια γυναίκα χρειάζεται να κοιτάξει μέσα της. Μια γυναίκα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να κοιτάξει προς την Παναγία, προς τη θηλυκότητα, η άλλη να κοιτάξει προς την Άβυσσο, προς τη Μέδουσα. Όταν θα κοιτάξει προς την Παναγία, εκείνη θα σου μιλήσει και θα σου πει μείνε στη θέση σου όπως είσαι, ως αλήθεια. Αν κοιτάξει προς τη Μέδουσα, θα αρχίζει να σε εκπαιδεύει πώς να καταχτάς. Θα σου μάθει όλες τις αρνήσεις του άντρα. Γιατί μέσα από εκεί μπορείς να το κατακτήσεις, μέσα από την άρνησή του. Το φρούριο πέφτει από μέσα. Θα σου πει ότι ο άντρας είναι αποδεικτικός. Άρα εμφανίσου εσύ ως λάφυρο. Να είσαι η απόδειξή του. Θα σου πει ο άντρας είναι τρελός. Είναι ενθουσιώδης. Ενθουσίασέ τον στην αρχή. Φούσκωσέ του τα μυαλά. Το νου του δηλαδή. Επειδή ακριβώς έχει χάσει την αίσθηση της αξίας του, δώσ' του υπεραξία. Κάνε τον για λίγο Θεό. Επειδή είναι λίγος, αλλά το τίποτα που είναι η Μέδουσα, το λίγο το θέλει. Κάνω φαντασιακά να πιστέψω ότι είναι πολλής. Επειδή έχει αρνηθεί την απλότητα, δείξ' του ότι είναι ο ένας, ο μεγαλοπρεπής. Ο ξεχωριστός. Μετά παίξε με τους φόβους του. Πρώτα θα εμφανίζεσαι και μετά θα εξαφανίζεσαι. Για να κινητοποιείς το φόβο του μόνος. Να μην κάθεται να νιώθεις τον εαυτό του, γιατί εκείνος φοβάται να αισθανθεί την αλήθεια του, οπότε θα σε κυνηγήσει. Κινητοποίησή του τη ζήλια. Κατασκεύασε ανταγωνιστές, ψεύτικους ερωμένους. Κάνω να τρέχει. Οδήγησέ τον να εξαγοράζει την ψεύτικη αξία μέσα από το δόσιμο, γιατί γνωρίζουν δεν έχει όριο. Είναι ξέφραγκο αμπέλι.
Αν τον να νιώσει ότι είναι ο καλύτερος εραστής του κόσμου. Στην αρχή δείξου του ότι τον δέχεσαι όπως είναι, με όλα τα ελαττώματα, αυτός είναι Θεός. Έτσι θα μπορείς να παίρνεις την αρσενική ενέργεια που εκείνος έχει και να του τρως τον άνδρα, τη δράση και να την κάνεις υπηρεσία. Μόλις τον οδηγείς να σε υπηρετεί και να σε κυνηγάει, εσύ θα χάνεσαι και θα εμφανίζεσαι μία στο τόσο. Έτσι θα το κινητοποιήσεις το κυνηγητό. Θα σε κυνηγάει και θα χάνει τον εαυτό του. Και εκεί δεν ξέρεις ποιος είναι ο κυνηγός και ποιος είναι το θύραμα. Θα εμφανιστεί μια μέδουσα βασίλισσα και θα σου δείχνει «Κοίταξε εγώ τι κάνω στους άντρες». Θα σε διδάξω εγώ για να ζηλέψεις τη μέδουσα και να πεις «Θέλω κι εγώ». Εάν έχεις γυναίκα με θηλυκότητα δεν μπορείς να περάσεις ένα όριο. Η θηλυκότητα έχει ένα όριο. Γιατί η θηλυκότητα και σεβασμός προς τον άντρα πάνε μαζί. Άρα δεν μπορεί να σπάσει αυτό το όριο. Αν όμως δεχτείς να αφήσεις τη θηλυκότητα, τότε σπάει το όριο και μπαίνεις στην άλλη πόρτα. Έτσι όσο θα ζηλεύεις την καταστροφή που οδηγεί η μέδουσα τους άντρες, θα θες να γίνεις μέδουσα. Μόλις θα το κάνεις 2-3 φορές και δεις ότι αυτό πετυχαίνει, πλέον είναι αργά γιατί έχεις χάσει τη γυναίκα και τη θηλυκότητα, οπότε δεν θυμώνεις για τον άντρα που είναι έτσι. Ο άντρας ήταν αυτός που ήταν έτσι κι αλλιώς. Θυμώνεις γιατί εσύ έχεις χάσει εσένα. Εσύ δεν ζεις. Μετά θα θυμώνεις με τους άντρες οι οποίοι κοιτάνε προς τις μέδουσες. Και έτσι δεν βλέπεις τη ζήλια σου. Το να θυμώσεις με τον άντρα είναι η εύκολη λύση. Το να δεις ότι ζηλεύεις τη μέδουσα, το ότι έχει το πάνω χέρι, αυτό δεν θες να το δεις με τίποτα. Έτσι η μέδουσα γνωρίζει πώς να κινεί τη ζήλια και σε σένα και στον άντρα. Και έτσι χάνονται και οι δύο. Έτσι όλοι κοιτάνε προς την άβυσσο. Ο άντρας να κυνηγήσει και να βρει αυτό το οποίο έχει χάσει μέσα από την ψεύτικη αξία, δηλαδή τον άντρα με δράση, με όριο. Και οι γυναίκες έχουν ένα πρότυπο. Αν το ακολουθήσουμε θα γίνουμε και εμείς βασίλισσες. Και έτσι και οι άντρες και οι γυναίκες πάνε στην άβυσσο και οι δύο. Αν πάνω σε αυτό βάλετε και όλα τα δεδομένα που έχει απόδειξη το ποιος είμαι ο καλύτερος, το αν εγώ είμαι περισσότερο πόρνη ή όχι, αν σε καταφέρνω ή όχι, και πάει λέγοντας. Και έτσι χάνονται οι θέσεις. Έτσι αυτό που γνωρίζαμε ήταν η μάχη των δύο φύλων. Και κανένας δεν βλέπει μέσα ότι μάχεται το ίδιο το φύλο.
Σωστά, ο άνδρας έχει την ευθύνη, σωστό είπα. Είναι ο πρώτος, ο πρωτογενές. Είναι εκείνος ο οποίος ανάλογα προς τα που θα κοίταγε, θα χαραζόταν και ο δρόμος. Αυτό όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τη γυναίκα. Την ευθύνη όμως την έχει ο άντρας. Έτσι η Παναγία έδειξε πως είναι να είσαι γυναίκα στη γη με θηλυκότητα και στη θέση σου. Τα κοράκια θέλουν να την κατασπαράξουν, είτε άντρες είτε γυναίκες. Κάθε φορά που υπάρχει θηλυκότητα στη γη, ο άντρας αντιδρά. Η γη του θυμίζει το χάσιμο του άντρα. Α, δεν θέλει η γυναίκα να υπάρχει με θηλυκότητα. Και έτσι αρνείται και το δικό του κομμάτι. Άρα χρειάζεται να δείτε οι γυναίκες αν ζηλεύετε τις μέδουσες. Γιατί εκείνη κυκλοφορεί με τα κεφάλια των ανδρών που έχει αποκεφαλίσει και σας τα δείχνει. Και έτσι λέτε θέλω κι εγώ. Η θηλυκότητα έχει εμφανιστεί στη γη ως χαζή ηλίθεια. Μπορείς εύκολα να την κοροϊδέψεις. Και έτσι κρύβεται το πονηρό. Έτσι οι άνδρες, επειδή είναι πάρα πολύ πονηροί μέσα τους, γιατί είναι πονηροί μέσα τους. Ο άνδρας είναι πονηρός γιατί δεν θέλει να παίρνει απόφαση. Δεν θέλει να υπάρχει. Και έτσι κάτω από ένα δόλιο τρόπο προσπαθεί να οδηγεί τα πράγματα χωρίς να φανερωθεί, χωρίς να πει τι θέλει. Έτσι μπαίνει σε βαθιά υπόγεια και από τα υπόγεια χάνεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιο κάτω από τα υπόγεια είναι η μέδουσα. Άρα αυτή την άρνηση διαβάζει. Σου λέει είσαι πονηρός. Αλλά είσαι και βλάκας. Και έτσι ο άντρας είναι πονηρός. Είναι δόλιος. Και χάνεται μέσα στη φαντασία σου του πιστεύοντας ότι μπορεί να κατακτήσει την άβη σου. Έτσι αν ζήσετε ποτέ με μία μέδουσα θα καταλάβετε οι άντρες ότι δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτη. Εάν εσύ υπάρχεις ως γυναίκα και έχεις θηλυκότητα, θα πρέπει να πας στην ανυπαρξία για να τη συναγωνιστείς.
Θα πρέπει να θυσιάσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις για να γίνεις ένα αόρατο πλάσμα. Με σκοπό ποιος δηλαδή? Τα κεφάλια των ανδρών. Έτσι, οι άνδρες κοιτάγανε προς την Άβυσσο. Ψάχνονταν να βρουν τη δύναμη που είχαν χάσει, γιατί ποτέ δεν δεχτήκανε πόση δύναμη έχουν. Έτσι, μια μέδουσα είναι το λάφυρο, η απόδειξη, το δίθεν θύραμα. Και όλες οι γυναίκες θέλουν να γίνουν μέδουσες. Να είναι αδύνατες, να έχουν αρσενικό σώμα, χαρακτηριστικά που θυμίζουν πιο πολύ αρενοπότητα. Και έτσι μπαίνεις σε έναν ανταγωνισμό με τον εαυτό σου, να γίνεις κάτι που δεν μπορείς να γίνεις ποτέ. Δεν μισείς τους άντρες. Τη γυναίκα μισείς. Και γι' αυτό τη σκοτώνεις μέσα σου. Δεν δεις μέσα σου τα δικά σου στοιχεία και χάνεσαι μέσα από τη ζήλια, θα πηγαίνεις στη μίμηση. Μία μέδουσα δεν δίνεται ποτέ εύκολα. Γιατί αν δινόταν εύκολα δεν θα ήταν ελάφυρο. Πρέπει να την κυνηγήσει για να την κατακτήσεις. Θα σου το δώσει μία φορά. Και μετά για να ξαναπάς στο κρεβάτι χρειάζεσαι ένα καινούριο κύκλο προσπαθειών. Και αν το κάνει αγκαρία ή γιατί της έχει λείψει αρσενική ενέργεια.